η απόλυτη εκδοχή του εαυτού μου. Ποιο είναι το τρίπτυχο ευτυχίας για μια ζωή όπου θα λέμε καλύτερα δεν γίνεται για την Ναταλία Γερμανού? Υγεία, φίλοι και έρωτας. Είσαι ερωτευμένη αυτή την περίοδο? Είμαι υγιής, έχω καλούς φίλους. Θέλετε στα αλήθεια να σας πω κάτι που δεν ξέρετε για την Ναταλία Γερμανού? Ευαίσθητη, καλό παιδί και τελειομανής. Τη μαμά σου πώς τη βλέπεις φέτος στο Just the Two of Us? Επειδή είναι αυτός ο πολύ αυθόρμητος άνθρωπος, ο πολύ έντονος, την καμαρώνω με τρόμο πάντα από το σπίτι μου. Αλλά τα πάει πάρα πολύ καλά και είμαι σίγουρη ότι θα εξακολουθήσει να μας δίνει ωραίες στιγμές τα Σάββατα το βράδυ. Δεν ακούστηκε καθόλου ωραίο αυτό. Να το ξαναπώ, τι να κάνω. Είναι ο τρίτος χρόνος που είσαι με την Ναταλία. Ναι, και δεν το φανταζόμουν κιόλας όταν ξεκινήσαμε. Ναι, είναι ο τρίτος, πραγματικά. Κυλάει νερό. Έχει τύχει κάποιο έτσι δύσκολο περιστατικό με καλεσμένο, κάποιο αστείο περιστατικό? Τώρα θέλεις να μου πεις για τον Σπύρο Παπαδόπουλο. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος, να το πω, καλό είναι να το διευκρινίσω, γιατί πολλοί κόσμος νόμιζε ότι ήταν αγενής, ας πούμε, ότι δεν με χαιρέτησε. Αισθάνομαι ότι ήταν ελαφρώς αφηρημένος, γιατί επειδή με χαιρέτησε την ώρα που ήρθε, που ήμασταν ακόμα σε διάλειμμα και χαιρετηθήκαμε και πώς είστε και μια χαρά, όταν μπήκε μετά στο πλατό και χαιρέτησε την Ναταλία, πήγε κατευθείαν να καθίσει και δεν με έδωσε έτσι άλλη προσοχή. Ήμουν καλησπέρα. Εντάξει. Ο κόσμος τα κοιτάει όλα και τα ψηρίζει στο Twitter. Δεν την κοίταξαν πολύ την Αργυράκη, δεν τη μίλησαν. Δεν πειράζει, όλα καλά. Από την ενημέρωση στην ψυχαγωγία, πώς ήταν αυτή η μετάβαση? Δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη. Γιατί στην ενημέρωση έχεις στο μυαλό σου κάποιες πληροφορίες, πρέπει να τις πεις ψυχρά, στεγνά, να τελειώσεις και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εδώ είσαι κυρίως για την προσωπικότητά σου, για το σχόλιό σου, για την άποψή σου. Εντελώς διαφορετικό πράγμα. Άλλη δουλειά. Τρίτη σεζόν για μένα. Έχω την ευλογία να νιώθω στη δουλειά μου σαν στο σπίτι μου, να νιώθω τους συνεργάτες μου σαν οικογένειά μου, να γίνομαι κι εγώ καλύτερος μέσα από αυτή τη συνεργασία και δυστυχώς κι άλλα τόσα πολλά βαρετά έτσι. Δυστυχώς μόνο τέτοια έχω να σου πω. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για το Just. Έχει μπει στη ζωή μου και με έχει παρασύρει, με έχει κάνει να ξεχαστώ, με έχει κάνει να διασκεδάζω. Και πώς περνάτε έτσι στα backstage του Just the Two of Us? Υπάρχουν, είναι έτσι όλα χαρούμενα το κλίμα ή υπάρχουν ίντριγες? Μέχρι τη στιγμή καμία απολύτως ίντριγκα, περνάμε τέλεια, βγαίνουμε αέρα, έρχομαι. Πού το είχαμε αφήσει? 2 hours later, ξανά είμαστε διάλειμμα και συνεχίζουμε αυτό που ξεκινήσαμε. Τι είχες ρωτήσει, δεν ξέρω, σου είχα απαντήσει. Μου έλεγες ότι υπάρχουν πολλές ίντριγκες τώρα φέτος στο Just the Two of Us. Α, τέτοια είσαι. Όχι, σου λέγα το αντίθετο εντελώς, ότι δεν υπάρχει τίποτα. Ελληνικά λες να πεις καθόλου φέτος? Ελπίζω κάποια στιγμή. Δηλαδή και στο πρώτο ακόμα live που ήταν ελληνικό θεωρητικά, ας πούμε το τραγούδι Φουρέιρα, εγώ είχα το αραβικό κομμάτι. Μιλάω και ελληνικά, να ενημερώσω εκεί την παραγωγή. Μιλάω και ελληνικά, καλά, ας πούμε. Απολαυστική, ναι. Όλοι έχω μεγάλη δυναμία στην Ναταλία Γερμανού. Θέλω να σας πω, ναι, πριν πείτε εσείς, ότι ξέρεις, επειδή έκατσα αρκετή ώρα και μιλήσαμε και όλα τα παιδιά εκεί της ομάδας και ο Παναγιώτης και η Βελίνα και η Ναταλία και ο Δημήτρης, πολύ ευγενικοί, μου είπαν ότι μας παρακολουθούν, ότι τους αρέσουμε. Αλλά και η Ναταλία μου το είπε πάρα πολλές φορές και το λέω και ο Νέρ, σας το έχω πει και off. Και να σας πω χαιρετίσματα και ότι τέλος πάντων έτσι. Μεγάλη υπόθεση πολύ, να λέει η Ναταλία Γερμανού έτσι, για μας καλά λόγια και την είχαμε συναντήσει τις πρώτες μέρες κιόλας που είχε βγει η εκπομπή στον αέρα, το Breakfast, και μας είπε ότι μας παρακολουθεί. Μας αγκάλιασε, αξίζει να το πούμε και να την ευχαριστήσουμε. Ένα άνθρωπο ο οποίος με την πορεία που έχει, μας αγκάλιασε, ήταν πάρα πολύ θερμή και μας εμψύχωσε ιδιαιτέρως. Εμένα είναι η αγαπημένη μου παρουσιάστρια, πρέπει να το πω, παιδιά. Μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί έχει μια μεσότητα τρομερή. Είναι σαν φιλαράκι, χωρίς να σε γνωρίζεις. Πάρα πολύ εύκολα με την Ναταλία Γερμανού. Και να πω τώρα και όσον αφορά το βίντεο που είδαμε, ξεδιαλύνει το τοπίο όσον αφορά τα νούμερα. Είναι αποκαλυπτική. Λέει το ποιους πρέπει να φορά. Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο έχουν συζητήσει πάρα πολύ, ειδικά τις τελευταίες ημέρες. Και τα βάζει λίγο τα πράγματα στη θέση του. Χωρίς να προσβάλλει κανέναν, αυτό νομίζω κάνει η Ναταλία. Χωρίς να προσβάλλει κανέναν, χωρίς να κατανομάζει κανέναν, ουσιαστικά σου λέει την άποψή τη. Χωρίς επειδή μου να προσπαθεί ούτε να κάνει από τη μία δημόσια σχέση που κάνουν κάποιοι, ούτε να κρυφτεί όπως κάνουν άλλοι, ούτε να στοχοποιήσει. Και μας είπε με λίγα λόγια ότι αυτή η μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει με τα νούμερα, που ξέρουμε τώρα το τελευταίο διάστημα, υπάρχουν εκπομπές, που θα βγει ο ένας τη μία μέρα και θα πει έκανα περισσότερο από τον άλλον, σου λέει αυτό. Δεν αφορά τον κόσμο. Για ποιο λόγο το κάνει αυτό, για ποιο λόγο το πετυχαίνει? Γιατί η Ναταλία σε απόψεις ποτέ δεν θα πει εγώ πιστεύω αυτό αντιθέτω σε σχέση με κάποιον άλλον. Δεν θα βάλει κάποιον άλλο στο παιχνίδι. Θα πει εγώ πιστεύω αυτό. Και όποιο κατάλαβε, κατάλαβε. Ενώ άλλοι
συγκρίνονται και δημιουργούν όλα αυτή την ιδέα. Έχουν και πάρα πολύ ωραίο κλίμα μεταξύ τους τα παιδιά, όλοι με. Δηλαδή, έτσι. Και αυτό βγαίνει και προς τα έξω πάντα, το βλέπετε και από εμάς. Εγώ έχω μια ιδιαίτερη δυναμία και στον Παναγιώτη του Ραφαηλίδη. Ναι, μου το έλεγε ότι έχετε δουλέψει και μαζί. Κατάλαβα το Σάββατο. Και επίσης, Παναγιώτη, σε στηρίζουμε! Σε στηρίζουμε! Για το Σάββατο τσίριζε, Ελένη. Μου λέει, κοίτα, κοίτα. Είναι φοβερό τραγουδιστή, από τις καλύτερες φωνές που έχουμε στην Ελλάδα, χωρίς υπερβολή. Πολύ ωραία εκεί η ομάδα, Λιλή μου. Και εγώ επειδή έχω συνεργαστεί με την Ναταλία τις δύο πρώτες σεζόν του καλύτερα. Δεν γίνεται. Α, η Ναταλία σε έβγαλε, μα και είναι κυνηγός ταλέντων και η Ναταλία. Τα καλύτερα χαρτιά μας έχετε δώσει. Είναι όντως αυτό που λέτε, ότι λέει την άποψή της, δεν θα κάνει δημόσιες σχέσεις και μιλάει για τον εαυτό της πάντα. Έτσι, και στο θέμα που τοποθετήθηκε για τα νούμερα κτλ. Έχει απόλυτο δίκιο, εγώ συμφωνώ μαζί της. Είναι κάτι που αφορά τα κανάλια και τους ανθρώπους που δουλεύουν για αυτά και όχι για το τι αρέσει στον κόσμο. Την ευχαριστούμε πολύ πάντως και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ελπίζουμε να τη δούμε και από κοντά.